Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Πάμε να δούμε τι κυριότερε οικονομικέ ειδήσει μέχρι και αυτή την ώρα από τον Οικονομικό Ταχυδρόμο. Αύριο ο Πρωθυπουργό μαζί με τον Υπουργό Ανάπτυξη θα ανακοινώσουν νέε πρωτοβουλίε έναντι τη ακρίβεια, η οποία όπω φαίνεται και από τα στοιχεία τη Eurostat στην Ελλάδα αυτό το διάστημα ουσιαστικά χορεύει. Πάμε να δούμε τι μεγαλύτερε ανατιμήσει. Για παράδειγμα, στην α, υποκατηγορία Έλεα και Λύπη, στην Ελλάδα η ανατιμήσει είναι τη τάξη του 31,5% ενώ στην Ευρώπη. Στο 5,9%. Το μοσχαρίσιο κρέα βρίσκεται στην Ελλάδα στο συν 7,9%, ενώ στην Ευρώπη η ανατιμή είναι μόλι 4%. Στα ψάρια 9,5% στην Ευρώπη 5,8%. Τα αυγά στην Ελλάδα συν 8,6% στην Ευρώπη 2,1%. Τσουχτερέ ανατιμήσει και στα τυριά, με την Ελλάδα να σημειώνει διψήφια επίπεδα αυξήσεων στο 10,1%. Στην Ισπανία 4,4%. Στην Ιταλία 2, 2,9%. Να δούμε τι συμβαίνει και με το γάλα, 4,8%, 2,3% στην Ευρώπη και αν δούμε και τις τιμές του γάλακτος σε απόλυτες τιμές, η Ελλάδα όπως βλέπουμε είναι ακριβότερη στο 1,53 ευρώ, Γαλλία 1,10, Ισπανία 1,04, Ιταλία 1,45 ευρώ το λίτρο. Λοιπόν, είδαμε σε πολλά προϊόντα ότι οι ανατιμήσει είναι υπερδιπλάσιε σε σχέση με την Ευρώπη, ενώ κάθε προηγούμενο έχει ξεπεράσει η τιμή του ελαιόλαδου με την αύξηση στα ράφια να έχει φτάσει μέχρι και 70% σε σχέση με πέρυσι. Και η πορτοφόλια το ράφι με τα λάδια στο σούπερ μάρκετ. Ε, έχουν ακριβή νιόλα. Ε. εντάξει. Θα προσαρμοστούμε, τι να κάνουμε. Δικαιώνοντα όσου το αποκαλούν πράσινο χρυσό, η τιμή του ελαιολάδου αυξήθηκε μέσα σε ένα χρόνο κατά 70%. Φτάνοντα σήμερα και τα 17 ευρώ ανά λίτρο μέσα σε ένα κλίμα ακρίβεια που εξοντώνει τα νοικοκυριά. Τι τελευταίε 10 μέρε του μήνα είμαστε άφραγοι. Στο ελαιοτριβείο μπαίνει ελιά και βγαίνει χρυσάφι, καθώς η τιμή του παραγωγού αυξάνεται μέρα με την ημέρα προμηνύοντας νέες αυξήσεις στη λιανική τιμή του ελαιολάδου τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με το Δελτίο Τιμών του Συνδέσμου Λεοκομικών Δήμων Κρήτη, στι 5 Δεκεμβρίου του 2023 η τιμή πώληση κυμάνθηκε από τα 7,70 μέχρι και τα 8,5 ευρώ ανά λίτρο. Στι 2 Ιανουαρίου του 2024 εκτοξεύτηκε στα 8,30 μέχρι και 9,10 ευρώ ανά το έχουμε δει, έχει πάρει η αύξηση του λαδιού, είναι απερίγραπτη. Πραγματικά και στην εστίαση, επειδή εγώ ασχολούμαι με την εστίαση, η κατάσταση είναι ανυπόφορη μεταρρυθμίσει που θα ρίξουν τι τιμέ, προανήγγειλε ο Υπουργό Ανάπτυξη, αναφερόμενο και στι διαπιστώσει τη Επιτροπή Ανταγωνισμού για μεγάλε ανατιμήσει στα απορριπαντικά και στα βρεφικά γάλατα, προϊόντα στα οποία η χώρα μα αναδεικνύεται πρωταθλήτρια αυξήσεων. Μάλιστα, το βρεφικό γάλα πωλείται μέχρι και 213% ακριβότερα από άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να διορθώνουμε εμπορικές πρακτικές τρεβλές οι οποίες εκτινάσουν τις τιμές των προϊόντων στα ράφια του σούπερ μάρκετ, ώστε στη συνέχεια δίθεν να προχωρούν και να επικοινωνούν εικονικές και πλασματικές εκτόσεις και δεν θα διστάσουμε να συγκρουστούμε. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, εδώ και μέρες, έχει ζητήσει την επιβολή πλαφών στην τιμή του βρεφικού γάλακτος. Να μπει επιτέλου φρένο στην εσχροκέρδεια. Η ακρίβεια καλπάζει, τα ξέρουμε αυτά, τα ζούμε κάθε μέρα με τι ανατιμήσει, με τον πληθωρισμό. Και βεβαίω συνεχίζονται όλα αυτά τα ζητήματα που το ΚΚΕ βάζει σε προτεραιότητα στην ατζέντα του αυτή την περίοδο ακόμα πιο έντονα. Οι χειμερινέ εκτόσει ξεκίνησαν στα εμπορικά καταστήματα που περιμένουν του καταναλωτέ με τα ήδη καταπονημένα εισοδήματα. Ο Υπουργό Ανάπτυξη, που επισκέφτηκε την Ερμού, προανήγγειλε αυστηρού ελέγχου κατά τη αστροκέρδεια και κατά των παραπλανητικών προσφορών. Τριπλή παρέμβαση, η οποία περιλαμβάνει ειδικέ ρυθμίσει για την εκτό σχεδίου δόμηση, την επίσπευση των κατεδαφίσεων αυθερέτων για τη θεμελίωση ενό συστήματο παρακολούθηση του δομημένου περιβάλλοντο που θα αποτρέπει τη δημιουργία νέων πολεοδομικών αυθαιρεσιών, προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντο και Ενέργεια που παρουσιάστηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού είναι ότι με τι αλλαγέ που φέρνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντο κλείνει κάθε πόρτα στην παρανομία όσο αφορά τα αυθαίρετα. Πάμε να δούμε τι είπε. Ε, το οριστικό άρρηγμα στην ονομιμότητα πρέπει να συνοδεύεται από το κλείσιμο κάθε δυνατότητα στην ε, ε, παρανομία και νομίζω ότι η μεγάλη κερδοτομία τη πρόταση την οποία θα παρουσιάσει το Υπουργείο είναι ότι πια θα μπορούμε έχουμε τη δυνατότητα με τη χρήση τη τεχνολογία να εντοπίζουμε σε πραγματικό χρόνο ε, οτιδήποτε αυθαίρετο χτίζεται στην ελληνική ε, επικράτεια. Είναι μια πολύ σημαντική ε, μεταρρύθμιση με θα λέγα, πολύ έντονο ε, αναπτυξιακό ε, πρόσημο ε, καθώς ε, απελευθερώνει πια ουσιαστικά την νόμιμη δόμηση σε όλη την επικράτεια τονώνει τις κατασκευές, τονώνει την τοπική απασχόληση, αλλά απεικλοβίζει και χιλιάδες ιδιοκτήτες από ένα κρίζο καθεστώς αβεβαιότητας, δίνοντας προοπτική και πρόσθετη αξία στις περιουσίες τους. Και φυσικά όλα αυτά πια θα γίνονται με συγκεκριμένους κανόνες και με απαράβατη προτερότητα τον σεβασμό του περιβάλλοντος. Σχεδόν έξι μήνε το χρόνο εργαζόμαστε μόνο και μόνο για να πληρώνουμε του φόρου και τι εισφορέ τη χρονιά. Παρά τι φοροελαφρύνσει το 2023, οι φορολογούμενοι εργάστηκαν για τι ανάγκε τη κρατική μηχανή 177 από τι 365 ημέρε του χρόνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία τη έρευνα του ΚΕΦΗΜ, η ημέρα φορολογική ελευθερία ήρθε για του φορολογούμενου στι 28 Ιουνίου του 2023, 7 ημέρε νωρίτερα σε σχέση με το 2022, αλλά έξι ημέρε αργότερα από τον αρχικό Υπολογισμό. Ωστόσο, παρά τη βελτίωση, η φορολογική επιβάρηση των εισοδημάτων παραμένει υψηλή. Το 2009 η εφορία και τα ταμεία απορροφούσαν εργασία 147 ημερών, δηλαδή σχεδόν 5 μηνών. Το 2018 οι μέρες εργασίας των Ελληνίδων και Ελλήνων φορολογουμένων για το κράτος ήταν 186, το 2019 181 το 2020 180 και το 2021 178. Ωστόσο, το 2022 η φορολογική επιβάρυνση αυξήθηκε σε 185 ημέρες σε σχέση με το 2021 για να μειωθεί στις 177 ημέρες το 2023 σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Νέα Διάσταση λαμβάνει η διαμάχη τη Καρφούρ με την Πέψικο, καθώ ο κολοσσός των αναψυκτικών ανακοίνωσε ότι η απόφαση να φύγει από τα ράφια τη αλυσίδα σούπερ είναι δική τη και όχι του Λιανέμπορου. Μάλιστα, η Πέψικο αποκάλυψε ότι αποφάσισε να σταματήσει να προμηθεύει τα ευρωπαϊκά καταστήματα τη αλυσίδα επειδή οι δύο πλευρέ δεν είχαν καταλήξει σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο. Το αδιέξοδο στη σχέση μεταξύ των δύο γιγάντων αποκαλύφθηκε στο κοινό την περασμένη Πέμπτη, όταν η Καρφούρ είπε ότι θα σταματήσει να πουλά τη Πέψη και άλλα προϊόντα Πέψικο στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία αλλά και το Βέλγιο. Και μάλιστα το σούπερ μάρκετ ανήρθε σε σημειώσει στα ράφια των καταστημάτων, λέγοντα ότι δεν διαθέτει πλέον τι εν λόγω μάρκε λόγω απαράδεκτων αυξήσεων στι τιμέ. Σύμφωνα με του αναλυτέ, τα καταστήματα Καρφούρ σε αυτέ τι τέσσερι χώρε αντιπροσωπεύουν περίπου το 0,25% των παγκόσμιων εσόδων της PepsiCo. Πάμε να δούμε πώ κινούνται οι αγορέ. Να ξεκινήσουμε από το χρηματιστήριο Αθηνών. Στι 1.341 μονάδε συν 0,8%. Τα ξένα χρηματιστήρια τώρα: Ο Νίκεη Θετικό στο συν 1,19%, Ο, ο Φούτση 100 στο μείον 0,12%, Ο Γερμανικό Νταξ στο μείον 0,38% και Ο Γαλλικό Κακ 40 στο μείον 0,45%. Στην Αμερική τώρα ο Dow Jones αντικό στο μείον 0,8%, ο, ο τεχνολογικό Nasdaq μείον 0,57%, SP500 μείον 0,51%. Το αμερικανικό αργό βρίσκεται στα 72,03 δολάρια το βαρέλι, το bread βρίσκεται λίγο υψηλότερα στα 77,32 δολάρια το βαρέλι, ενώ ο χρυσός βρίσκεται στα 2.039 δολάρια η ουγγιά. Αυτές κυρίες και κύριοι ήταν οι κυριότερες οικονομικές ειδήσει μέχρι και αυτή την ώρα από τον οικονομικό ταχυδρόμο.